κάντε τη δική σας και κάντε την καλύτερη. Κύριος Τσίπρας. Η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού στην Ευρώπη είναι ένα φαινόμενο που έχει αιτίες και υπαίτιους. Και οι υπαίτιοι είναι αυτοί που κυβερνούν την Ευρώπη. Είναι οι τρεις πολιτικές οικογένειες που υπερασπίζονται ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τη λιτότητα. Τη λιτότητα που κάνει την Ευρώπη αποκρουστική στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Αυτή είναι η υπαίτιοι για την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού. Και σήμερα σε αυτούς τους ανθρώπους που σκέφτονται κριτικά για την Ευρώπη, εμείς πρέπει να τους δώσουμε μια εναλλακτική. Και η εναλλακτική δεν είναι η διάλυση της Ευρώπης. Εμείς λέμε ότι την Ευρώπη πρέπει να την σώσουμε αλλάζοντάς την, αλλάζοντας το πλαίσιο. Αυτή η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ελκυστική για τους νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να είναι ελκυστική για τους εργαζόμενους, διότι αναδιανέμει πόνο, φτώχεια και εξαθλίωση. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε πολιτική και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, περνώντας τον μεγάλο κίνδυνο να διαλύσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική, εμένοντας στις καταστροφικές πολιτικές λιτότητας. Mr. Schulz. Κύριε Σούλτς. Κύριε Σούλτς.